Μα ζητεί να αγαπήσουμε περισσότερο και από τα πλέον αγαπημένα μας πρόσωπα, να βάλουμε σε δεύτερη θέση ακόμη και τον πατέρα μας και την μητέρα μας, διότι ο Κύριος δεν θέλει απλώς μια θέση στην καρδιά μας, αλλά την πρώτη θέση. Βέβαια, δεν μας ζητεί να διαγράψουμε την αγάπη μας προς τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά μας ζητεί να βάζουμε πρώτα απ' όλα εκείνον. Το πρώτο που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι αν αγαπούμε περισσότερο τον Θεό άλλα πρόσωπα με υπερβολική προσκόλληση, θα γίνουμε ανθρωπάρεστοι, δυστυχισμένοι. Ίσως οδηγηθούμε και σε περιφρόνηση του Θεού και απιστία. Όταν όμως αγαπούμε πρώτα τον Θεό, θα αγαπούμε σωστά και γνήσια και όλους τους άλλους. Ο Χριστός μας ζητεί να ιεραρχήσουμε την αγάπη μας. Εκείνον πρέπει πάνω απ' όλα να αγαπούμε, διότι Αυτός πάνω απ' όλα αξίζει την αγάπη μας, διότι ο ίδιος είναι όντως αγάπη, η αιτία κάθε αγαθού. Είναι τον επετών η ακρότη, το ρεότερο και ιερότερο πρόσωπο που αξίζει να το δώσουμε σε όλη μας την αγάπη. Ό,τι καλό έχομεν ο Θεός μας το έδωσε. Αυτός μας εχάρισε τη ζωή και μας συντηρεί στη ζωή. Αυτός μας εχάρισε τους γονείς και τα άλλα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτός έγινε από αγάπη για μας τους ανθρώπους και πέθανε Αυτός για να ζήσουμε εμείς. Όταν συναισθανθούμε πόσο πολύ μας αγάπησε ο Κύριός μας και τι έκαμε για χάρη μας, θα ανταποκριθούμε με μια ολοκάρδια αγάπη προς Αυτόν. Ο Χριστός θα είναι για μας η απόλαυση και η χαρά μας. Ας ρωτήσουμε λοιπόν με ειλικρίνεια τον εαυτό μας. Αγαπούμε με όλη μας τη δύναμη των Κύριων, και ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει η αγάπη μας αυτή. Καταρχάς, η αγάπη προς τον Χριστό δεν θα πρέπει να είναι ένας πλήρως μονόπλευρος. Ο Κύριος μας ζητεί να τον αγαπούμε με όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας. Μας λέγει, αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου εξόρις της καρδίας σου και εξόρις της ψυχής σου και εξόρις της διανοίας σου και εξόρις ισχύω σου. Η αγάπη μας αυτή θα πρέπει να μεταμορφωθεί κάθε μας σκέψη και επιθυμία και πράξη και κίνηση. Κάθε τι να είναι απάντασμα αυτής της αγάπης σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Έπειτα η αγάπη μας προς τον Κύριο θα πρέπει να μεταφράζεται σε συνθυσία ό,τι και να τον μας κοστίζει. Να μην υπολογίζουμε κόπους με δυσκολίες, αντιδράσεις και απειλές, αξιώματα και τιμές. Κανένα πρόσωπο ή πράγμα να μην μπορεί να μας αφαιρέσει την αγάπη μας προς τον Χριστό. Ο Άγιος Μακάριος λέγει, όταν η καρδιά του ανθρώπου εφαρμοστεί από αγάπη για τον Χριστό, τότε όλες οι αμαρτίες του κόσμου φαίνονται μηδαμινές. Τέλος, το εάν αγαπούμε πρώτα απ' όλα τον Θεό, αυτό θα φαίνεται καθαρά στην καθημερινή μας ζωή, διότι η αγάπη πρώτη και κυρίαρχη σημαίνει καθημερινός αγώνας, εφαρμογή του Θείου θελήματος. Ο έχμαψε το δάσμο και τη ρόνα αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπώνε, μας είπε ο Κύριος. Αγάπη κυριαρχή σημαίνει ότι πεθαίνουμε ως προς την αμαρτία, νεκρώνουμε κάθε αμαρτωλό θέλημά μας. Ζούμε μια ζωή ευτυχισμένη και ειρηνική. Έχουμε δίψα για προσευχή και θεία μελέτη, για την λατρεία και τα έργα της αγάπης. Για μας ο Θεός είναι το παν. Είναι η ζωή μας, η ευτυχία μας, η λαχτάρα μας,
η δίψα μας, η τροφή μας, ο ίδιος μας, η απόλαυσή μας. Αδελφοί, οι άγιοι πάντες στους οποίους σήμερα εορτάζουμε, αγάπησαν δυνατά και πάνω απ' όλα το Θεό και έζησαν με Αυτόν και γι' Αυτόν. Τον ελάτρεψαν ασύγκαστα, τα έδωσαν όλα για την αγάπη Του. Πολλοί από αυτούς άφησαν και γονείς και περιουσίες και σταδιοδρομία και αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά στη διακονία της Εκκλησίας. Έγιναν ιερείς, ασκητές, μοναχοί, ιεραπόστολοι. Έγιναν πολυπαθείς, ομολογητές και μάρτυρες. Χρέος μας να τους ακολουθήσουμε στην Αγία ζωή τους και την απέραντη αγάπη τους προς τον Κύριο και Θεό μας. Με τα φόβου Θεού, Κύριος και αγάπη,